κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να καλωσορίσω σήμερα εκ μέρους του ΙΕΣΟ τον καθηγητή κύριο Βερέμι, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα το σημερινό. Όταν επικοινώνησα με τον κύριο Βερέμι πριν αρκετούς μήνες για την ομιλία του, δεν είχαμε λάβει υπόψη τις εκλογές. Το θέμα που πρότεινε ήταν κατακερματισμένη κοινωνία και λαϊκισμός. Θα ήθελα να πω δύο λόγια μόνο, διότι ο τίτλος που επέλεξε ο κύριος Βερέμης να φανεί το όνομά του στο πρόγραμμά μας είναι απλώς ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά νομίζω αξίζει τον κόπο να σας πω δύο μόνο λόγια για το βιογραφικό του σημείωμα. Ο κύριος Στάνος Βερέμης σπούδασε πολιτική επιστήμη στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης και ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδη στο Trinity College. Το 1978 ήταν Research Associate του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών στο Λονδίνο. Το 1983 υπήρξε επισκέπτης ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Το 1987 επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Princeton στην Αμερική. Και από το 1993 με συγχωρείτε έως 1994 επισκέπτης καθηγητής στο St. Anthony College της Οξφόρδης. Το 1987 εξελέγει καθηγητής πολιτικής ιστορίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών και από το 1988 έως το 1994 υπήρξε διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, ΕΛΙΑΜΕΠ, και έως το 2000 πρόεδρος του ιδίου Ιδρύματος. Σε μια φάση που η ελληνική κοινωνία φαίνεται να βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο κοινωνικό, η ομιλία του κυρίου Βερέμη σήμερα με τίτλο «Κατακερματισμένη κοινωνία και λαϊκισμός» φαίνεται να αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κύριε Βερέμη, το βήμα είναι δικό σας. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας, αν και είναι μια μέρα σαν τις άλλες και με πολλή δουλειά φαντάζομαι. Με τιμά η παρουσία σας. Όταν είπα στη γυναίκα μου ότι πάω, λέω, στον ΙΕΣΟ για να μιλήσω, μου λέει, α, λέει, και έχει γιατρούς. Λέει, να πας, λέει, γιατί τώρα, λέει, που μεγαλώσαμε, καλό είναι να ξέρουμε και μερικούς γιατρούς. Και έτσι υπάρχει διοτέλεια. Υπάρχει διοτέλεια εδώ στην παρουσία μου. Πρέπει να σας πω ότι αυτές οι εκλογές πράγματι ανέδειξαν ένα φαινόμενο που δεν είναι ενδημικό στην ελληνική κοινωνία, το λαϊκισμό πάλι. Γιατί δεν είναι ενδημικό? Διότι η Ελλάδα ήταν πάντοτε το 19ο αιώνα, όταν έγινε έθνος κράτος, έθνος ήταν, κράτος δεν ήταν, έγινε το 1821 και έκτοτε προδεύει, ως επιτοπλίστων προδεύει. Τώρα τα τελευταία χρόνια έχουμε αρχίσει μια κατιούσα βόλτα, εύχομαι να σταματήσει κάποτε και ελπίζω ότι θα επανέλθουμε στην ανιούσα. Πρέπει να πούμε ότι χώρα αγροτική, όπως ήταν πάντα η Ελλάδα, δεν είχε γνωριστεί με το λαϊκισμό. Τι είναι ο λαϊκισμός, που τον λέμε όλοι λαϊκισμός και λαϊκισμός? Ο λαϊκισμός είναι το καθεστώς του μέσου όρου. Είναι το καθεστώς που λατρεύει τον μέσο άνθρωπο, το οποίο δεν είναι κακό βέβαια. Το μέσο άνθρωπο πρέπει να τον προσέχουμε, γιατί είναι και αριθμητικά υπέρτερος ο μέσος άνθρωπος. Οι πολύ έξυπνοι και οι πολύ χαζοί είναι μειοψηφίες, όπως ξέρουμε, ευτυχώς. Γιατί αλλιώς θα είχαμε πρόβλημα εμείς οι μέσοι άνθρωποι. Λοιπόν, ο μέσος άνθρωπος είναι το πρότυπο του λαϊκισμού. Και εκπέμπεται από περίεργες πηγές καμιά φορά αυτή η ιδεολογία, και λέω περίεργες γιατί μια χώρα σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που είναι μια χώρα αριστείας, με σπουδαία πανεπιστήμια, με εξαιρετικά νοσοκομεία, εσείς τα ξέρετε καλά, με αρίστους σε πάρα πολλούς τομείς, παρόλα αυτά λατρεύεται, τουλάχιστον από το μεγάλο ποσοστό του κόσμου, η μεσότης, ο μέσος όρος. Πώς έγινε αυτό? Έγινε διότι
Οι Αμερικανοί έκαναν την επανάστασή τους εναντίον των προνομίων του θρόνου του Βρετανικού το 1776 και αποφάσισαν αντί να λέγονται Βρετανοί όπως λέγονταν ως τότε να ξυπνήσουν την άλλη μέρα ως Αμερικανοί. Τώρα γιατί Αμερικανοί και όχι Κολομβιανοί, αν διάλεγαν το όνομα του Χριστόφορου Κολόμβου, διάλεξαν του Αμέρικο Βεσπούτσι, ενός Ιταλού εξερευνητή που κανείς δεν ξέρει γιατί αυτός κατάφερε να επιβληθεί ως όρος έθνους, νέου έθνους. Δηλαδή στην ουσία είναι ένα έθνος που κατασκευάστηκε και μάλιστα στα γρήγορα και η πρώτη του δουλειά ήταν να αρνηθεί την πρωτοκαθεδρία του Βρετανικού θρόνου και μαζί τα προνόμια της αριστοκρατίας της εποχής, τα προνόμια πάσης μορφής. Και έχουμε εδώ ένα παράδοξο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σας τα λέω για να σας προετοιμάσω για την προέλευση του όρου που μας ταλαιπωρεί, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια, του λαϊκισμού. Και μάλιστα μιας χώρας που είχε την τύχη να έχει τους υψηλότερης στάθμης δημιουργούς του συντάγματος, των θεσμών. Οι πατέρες του Αμερικανικού Συντάγματος ήταν οι ομοιογενέστεροι και ίσως περισσότερον άριστη κοινωνία ανθρώπων από τότε που δημιουργήθηκαν τα έθνη κράτη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ήταν όλοι παιδιά εύπορα, πολύ μορφωμένοι, εξαιρετικοί σε αυτό που έκαναν και ικανοί γενικώς. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή ο Τζέφερσον, ένας εξαιρετικός φιλόσοφος της πολιτικής ζωής, ο Μάντισον επίσης, ο Τζορτζ Ουάσινγκτον, ένας στρατιωτικός, πάντως με μεγάλες περγαμηνές δικαιοσύνης και σοβαρότητας, ο Φραγκλίνος, γνωστός ερευνητής και γνωστός δημιουργός διαφόρων πραγμάτων στην επιστήμη, κλπ. Κλπ. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν οι πρώτοι στον τομέα τους. Ήταν όλοι βρετανικής προελεύσεως, λέω ομοιογενείς, άνδρες, οι γυναίκες τότε δεν φαίνονταν πουθενά, στο δημόσιο βίο, και μορφωμένοι οπαδοί του διαφωτισμού, αγαπούσαν τις ελληνικές, το ελληνικό παρελθόν και το ρωμαϊκό, αυτά ήταν οι δύο πηγές της έμπνευσής των, ό,τι δηλαδή ένας μορφωμένος άνθρωπος της εποχής έπρεπε να ξέρει. Είχαν ένα κόλλημα, θα λέγαμε σήμερα. Ποιο ήταν το κόλλημά τους? Πίστευαν στον μικρό άνθρωπο, στον μεσαίο μάλλον άνθρωπο. Το δικό τους το πρότυπο ήταν ο μικρός αγρότης της Αμερικής εκείνης της εποχής. Πολύ ασυνήθιστο για μια τέτοια κοινωνία. Και απεμπόλησαν την ιδέα των προνομίων ακόμα και της φύσης. Είπαν ότι αν η φύση έκανε έναν έξυπνο, είναι προνομιούχος. Τι να κάνουμε. Προνομιούχος γιατί έτσι ήθελε ο Θεός να τον κάνει πολύ εξυπνότερο από τους άλλους. Εμείς δεν ψάχνουμε να βρούμε τους εξυπνότερους, ούτε τους καλύτερους, ούτε τους πλουσιότερους βέβαια, αλλά το μέσο άνθρωπο. Λοιπόν, αυτή η ιδεολογία η οποία δυστυχώς ή ευτυχώς κόλλησε στην Αμερική μετά, γιατί όταν εξαντλήθηκαν το απόθεμα των μεγάλων πατέρων της Αμερικανικής, του Αμερικανικού Συντάγματος, άρχισαν οι μέτριοι πρόεδροι, οι μέτριοι πρόεδροι. Και αν εξαιρέσει κανείς τον Αβραάμ Λίνκον, που ήταν μεν μετρίας καταγωγής, φτωχότατος μάλλον, αλλά ένας ιδιαίτερος άνθρωπος με μεγάλες αρετές και χαρακτήρα και ευφυΐας, αν εξαιρέσουμε αυτόν, όλοι μα όλοι σχεδόν οι πρωθυπουργοί ή με συγχωρείτε οι πρόεδροι της Δημοκρατίας της Αμερικανικής του 19ου αιώνα ήταν μετριότητες. Δηλαδή το κατάφεραν αυτό. Σχεδόν όλοι, γιατί οι πρώτοι ήταν οι πατέρες, μετά άρχισαν να φθήνουν αυτοί και να βγαίνουν διάφοροι άνευ σημασίας και αγνώστων λοιπόν στοιχείων. Κανείς δεν τους θυμάται. Ποιος έφερε το λαϊκισμό στην Ελλάδα? Θα μου πείτε, έρχεται έτσι από έναν άνθρωπο μια τέτοια ιδεολογία. Κι όμως έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο να τη φέρει αυτή την ιδεολογία του μετρίου, του μέσου όρου, ο Ανδρέας Παπανδρέου.
ένας εφιέστατος, καθόλου αυτοδημιούργητος με την έννοια της, των προνομίων ενός γιος πρωθυπουργού, μιας μορφωμένης μητέρας, με σπουδές στο Κολέγιο Αθηνών, με σπουδές στο Πανεπιστήμιο και φαίνεται ότι ήταν και πολύ καλός σπουδαστής, με πολύ μυαλό και πολλές ικανότητες. Ο οποίος πήγε και στο Χάρβαρντ, τέλειωσε διδακτορικό και αφού πήγε σε ορισμένα καλά πανεπιστήμια, κατέληξε στο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνιας, ένα από τα σπουδαία δημόσια πανεπιστήμια της Αμερικής. Αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος αποφάσισε να γυρίσει κάποια στιγμή στην Ελλάδα για να μπει στην πολιτική, είπε «Τι δεν έχουμε στην Ελλάδα που έχουν οι Αμερικάνοι» και κοίταξε γύρω του, το είχε ζήσει το θέμα και είπε «Λαϊκισμός». Και γύρισε και έφερε στην Ελλάδα ένα καινούριο προϊόν που, όπως έλεγα, σε μια αγροτική κοινωνία δεν είχε πέρασει. Γιατί ο μέσος αγρότης δεν ήθελε το παιδί του να τον κάνει επίσης αγρότη, ήθελε να τον κάνει γιατρό, δικηγόρο, μηχανικό, αξιωματικό, τα πάντα εκτός από αγρότη. Λοιπόν, το να του έλεγες ότι μια χαρά είσαι εξαιρετικά έτσι εκεί και ο γιος σου να γίνει σαν και εσένα, ήταν ύβρις. Ήταν σαν το έλεγες να μείνει στάσιμος, να μην γίνει τίποτα στη ζωή. Ο Ανδρέας κατάφερε αυτό να το κάνει έπαινο και να λέει εμείς ο μέσος άνθρωπος είναι ο στόχος μας και δεν θα έβλαπτε καθόλου αν ήταν ο στόχος του να βελτιώσει τη ζωή του μέσου ανθρώπου, αυτό είναι απολύτως θεμητό. Αντίθετα, δεν ήταν καθόλου θεμητό να θεωρήσει ότι πρότυπό μας πρέπει να είναι ο μικρός, ο μέσος άνθρωπος. Γιατί έτσι δεν προοδεύει κανείς εύκολα. Και αν θέλετε, ο λαϊκισμός είναι κατά βάση μια πάρα πολύ συντηρητική ιδεολογία. Και για να καταλάβετε πόσο συντηρητική είναι, σας λέω ότι ποιος εκπροσωπεί τον αμερικανικό λαϊκισμό σήμερα? Τα πάρτι του τσαγιού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα λαϊκιστών αμερικανικού τύπου. Υπάρχει βέβαια μια διαφορά ανάμεσα στους Αμερικανούς λαϊκιστές και στους Έλληνες. Ότι οι Αμερικανοί λαϊκιστές ταυτίζονται και με την Εκκλησία, με το Θεό και λογοδοτούν. Λογοδοτούν στο Θεό πρώτα απ' όλα και στην κοινωνία γενικώς. Η ιδέα της λογοδοσίας είναι απολύτως απαραίτητη σε αυτό το σύστημα. Βέβαια βγάζουν και κάτι φρούτα τύπου Bush, ιού. Ο Bush, ο νεότερος τον οποίον ζήσαμε, ήταν ένας πολύ περιορισμένης ευφύειας άνθρωπος, αλλά αποδεκτός στον αμερικανικό λαό, γιατί του θύμιζε το γείτονα, το παιδί του γείτονα που έπαιζε baseball. Καλό, καλό παιδί ο πρόεδρος, έτσι, έτσι πρέπει να είναι. Βέβαια δεν βγήκε καλός για την Αμερική, ούτε και για την ανθρωπότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτός ήταν. Αυτό λοιπόν, αυτού του είδους ο λαϊκισμός στην Ελλάδα δεν πιάνει εύκολα, γιατί οι Έλληνες δεν λογοδοτούν. Οι Έλληνες είναι πολύ πιο ασίδωτοι από το μέσο Αμερικανό. Και ως εκ τούτου ο λαϊκισμός είναι ένα είδος, τους θυμίζει λίγο, αν και δεν είναι ακριβώς έτσι, το άλλο σκέλος της ομιλίας μου, που είναι η κατακερματισμένη κοινωνία. Τι είναι η κατακερματισμένη κοινωνία? Πρέπει να θυμηθούμε τις αφετηρίες του ημετέρου έθνους και μάλιστα έθνους κράτους, όταν έγινε κράτος το έθνος μας. Ποια τάξη υπήρχε, ποιοι ήταν οι θύνοντες της Ελλάδας τότε? Καλός ή κακός ήταν οι προύχοντες, οι κοντζαμπάσιδες της Πελοποννήσου, οι οποίοι ήταν οικογένειες προνομιούχων με κάποιες οικονομικές ευχέρειες ώστε να μπορούν να προκαταβάλουν τους φόρους. Αυτό είναι το ζητούμενο για να είσαι ισχυρός εκείνη την εποχή. Και από την άλλη μεριά, στη Ρούμελη ιδιαίτερα, ήταν ισχυροί οι αρματολοί. Όλοι ξέρουμε λίγο πολύ τι είναι οι αρματολοί. Οι αρματολοί ήταν οι καλύτεροι κλέφτες της εποχής. Ο πρώτος κλέφτης που δημιουργούσε προβλήματα στους Οθωμανούς, καλείτο από την πύλη να γίνει αρματολός της περιοχής στην οποία λιμενόταν ο κλέφτης, και αυτός, επειδή ήξερε καλύτερα τι εστί παρανομία και πώς να την ελέγξει, γινόταν ο πρώτος αρματολός. Τώρα, αρματολός δεν ήταν απλώς ένας ένοπλος όπως νομίζουμε, ήταν ένας προνομιούχος ένοπλος με την ιεραρχία του, με όλη την ιεραρχία, τα παλικάρια, τον πρώτο, τον δεύτερο, τον τρίτο και τον τέταρτο, και πρέπει να πούμε μάλιστα ότι ήταν και αξιοκράτες. Δεν βάζαν τον δειλό
γιο ή τον δειλό ξάδερφο ή ανιψιό επικεφαλής όταν πέθαναν, βάζανε το καλό παλικάρι, τον έξυπνο. Και γι' αυτό υπάρχει και μια απόδοση στον τομέα, στον κλάδο των αρματολών. Είναι αποδοτική και πολέμησαν και εδώ που τα λέμε, τους οφείλουμε σε ορισμένους, όχι όλους, γιατί υπήρξαν και άλλοι που περίμεναν την έκβαση του αγώνα για να εκδηλωθούν, τους οφείλουμε και μεγάλο μέρος της επιτυχίας της Ελληνικής Επανάστασης. Ο Γιώργος Καραϊσκάκης είναι ο πιο γνωστός αυτοδημιούργητος αρματολός, γιατί ήταν ένα νόθο παιδί μιας καλόγριας, ο οποίος κατάφερε με την ευφυΐα του να επιβληθεί και να γίνει αρματολός ολικής. Και άλλοι πολύ ανάλογοι, και άλλοι που δεν ήταν τόσο σπουδαίοι, που φοβούνταν να εκδηλωθούν, γιατί έλεγαν να δούμε ποιος θα κερδίσει και μετά θα βγούμε στο κλαρί να παίξουμε ρόλο. Τα λεγόμενα καπάκια. Μια με τον Οθωμανό, μια με το καθεστώς, το καινούριο κλπ. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά, για να σας πω ότι η κοινωνία δεν ήταν ενιαία. Είχε κοπεί σε κομματάκια και αυτή η παράδοση, και δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο, εδώ θέλω να εξηγηθούμε, δεν είναι προς Θεού, δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι πρώτον βαλκανικό. Διότι αντίστοιχοι Σέρβοι υπήρξαν αρματολοί με το δικό τους όνομα, αντίστοιχοι Αλβανοί που ήταν ακόμα πιο οικογενειοκρατικό εκεί το καθεστώς, πολύ σκληρότερο οικογενειοκρατικό, με βεντέτες και ούτω καθεξής. Και στην Ελλάδα δημιουργείται μια τάξη ενόπλων οι οποίοι θέλουν μετά την δημιουργία του ελληνικού κράτους να παίξουν το ρόλο του ηγέτη πλέον, να αλώσουν το νέο κράτος. Το νέο κράτος όμως δεν είχε καμία σχέση με το παλιό, το Οθωμανικό σύστημα, το κρατικό. Βασιζόταν σε δύο πυλώνες. Στη συλλογή των φόρων, και εκεί έπαιζαν ρόλο μεγάλο οι κοντζαμπάσιδες, οι οποίοι ήταν στον τελευταίο αναβαθμό της ιεραρχίας που μάζευε τους φόρους, και την ένοπλη τάξη που φρόντιζαν τουλάχιστον στο εσωτερικό της χώρας οι αρματολοί. Υπήρχε και μια άλλη τάξη, η τάξη των εμπόρων πλοιοκτητών, που ξέρουμε ότι ξεκίνησαν σαν μικροπειρατές αρχικά, σπέτσες, ίδρα και ψαρά. Τι κάναν στην ουσία, μικροπειρατές στην αρχή, σιγά σιγά μάζεψαν κεφάλαια, αγόρασαν καράβια, τα οποία μετέτρεψαν σε πολεμικά καράβια όταν άρχισε ο αγώνας, και η ίδρα, οι σπέτσες και τα ψαρά δημιουργούν μια καινούρια τάξη ανθρώπων, εμπόρων και πλοιοκτητών. Αυτές είναι οι τρεις καταστάσεις. Αυτό είναι η καθεστική ατάξη, θα λέγαμε. Πέραν αυτής είναι και η ιεραρχία του κλήρου. Η ιεραρχία του κλήρου με επικεφαλή στον Πατριάρχη, τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης, η οποία βέβαια εκπίπτει σιγά σιγά, χάνει τη σημασία που είχε στην Οθωμανική περίοδο, γιατί απλούστατα δημιουργείται το νέο κράτος με μια κοσμική εξουσία και όχι πλέον θρησκευτική, όπως ήταν επί Τούρκων. Γιατί οι Τούρκοι αναγνώριζαν ως έθνος, ως μιλέτ, όπως το λέγανε, τους επικεφαλείς των θρησκευτικών κοινοτήτων. Ποιος είναι ο αρχηγός των Ελλήνων, των Ρουμ, των Ρωμιών, Ρουμ μιλέτ, Ρωμαίοι, Ρωμιοί, Έλληνες, εξελίσσεται όρος, είναι ο Πατριάρχης, ο επικεφαλής και η ιεραρχία των Μητροπολιτών από κάτω. Όταν ξέσπασε η Επανάσταση, ο πρώτος που την πλήρωσε βέβαια ήταν ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, τον οποίον κρέμασαν οι Τούρκοι έξω από το Πατριαρχείο, και άλλους 30 ή 40 Μητροπολίτες τους φάξανε. Και έτσι αποκεφαλίστηκε η εξουσία της Εκκλησίας, αλλά και όσοι επέζησαν πήγαν κακήν κακώς στην Επανάσταση. Ο παλαιόν πατρών Γερμανός, χαρακτηριστική περίπτωση, ήταν μακριά, το μακρύ χέρι του Σουλτάνου δεν τον έφτανε, και όσοι αυτοί ευλόγησαν τα όπλα και οδήγησαν και αυτή την Επανάσταση με το δικό τους τρόπο. Το κράτος όμως πήρε την Εκκλησία, το κοσμικό κράτος πλέον το δικό μας, όταν δημιουργήθηκε πήρε την Εκκλησία υπό την αιγίδα του, και έτσι σήμερα έχουμε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο είναι υπό την αιγίδα της κυβέρνησης, της κάθε κυβέρνησης. Τα λέω όλα αυτά για να σας πω ότι έμεινε μια δομή παρά τις μεγάλες αλλαγές που ακολούθησαν όταν έγινε κράτος η Ελλάδα, μια δομή της κατακερματισμένης αυτής εικόνας.
η οποία ξυπνάει κατά καιρούς, ξυπνάει μέσα μας ο αρματολός, αλλά ζει μέσα μας η οικογένεια, η κύκλοι γύρω από την οικογένεια, οι φίλοι, οι συγγενείς, οι κουμπάροι, οι νονοί, όλα αυτά συναποτελούν το πυρήνα από τον οποίο προερχόμαστε όλοι. Και σε ένα σύστημα ευνομούμενο, αυτά χάνουν την αξία τους και τη σημασία τους ως πολιτικά ισχυρή πόλη εξουσίας, αλλά σε ένα μη ευνομούμενο κράτος ξαναγυρίζουν. Είναι σαν την Ελλονοσία του παλιού καιρού που ξαναγύριζε. Μπορεί να γινόταν κανείς καλά, αλλά κάπου υπήρχε μέσα το μικρόβιο. Πρέπει εδώ να πούμε ότι η Ελλάδα είχε τη μεγάλη τύχη όλο το 19ο αιώνα και ένα πολύ μεγάλο μέρος του 20ου να έχει εκλεκτούς πολιτικούς ηγέτες. Τι ήταν αυτοί? Ήταν άνθρωποι που ξέραν τι γίνεται στον έξω κόσμο ως επιτοπλίστων. Ποιος είναι ο πρώτος μεγάλος ηγέτης που γνωρίζει η Ελλάδα? Ιωάννης Καποδίστριας. Ο Καποδίστριας, ο περισσότερο γνώστης της έξω πραγματικότητας, υπουργός εξωτερικών του Τσάρου, της Ρωσίας, μεγάλος αντίπαλος του Μέτερνιχ στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στο Κονσέρτο της Ευρώπης, με συγχωρείτε, όχι το Συμβούλιο, το σημερινό, στο Κονσέρτο της Ευρώπης, όπως το λέγαν τότε. Έχασε μεν τον αγώνα, αλλά πώς να τα βγάλει πέρα με τον αρχηγό της Αυστρο-Ουγγαρίας, της μεγαλύτερης αυτοκρατορίας τότε, της Ευρώπης. Και ακολουθούν ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ένας επίσης φαναριώτης, πολύ γνωστός και γνώστης του έξω κόσμου, έφερε το Βύρονα στην Ελλάδα και τα λεφτά των ξένων στο πρώτο δάνειο και το διαχειρίστηκε έντιμα, πρέπει να πούμε. Δεν λέω ότι ήταν όλοι έντιμοι διαχειριστές, αλλά αυτό σίγουρα ήταν. Και μετά Χαρίλαος Τρικούπης, Ελευθέριος Βενιζέλος, Παναγής Τσαλδάρης, λέω όλους τους μικρούς και μεγάλους, Κωνσταντίνος Καραμανλής κλπ. Είχαμε την τύχη λοιπόν να έχουμε καλούς ηγέτες. Είχαμε και κάτι λιγότερο καλό, ο Βούλγαρης από την Ίδρα, ο Τζουμπές ο γνωστός, ο οποίος ήταν πονηρός πολιτευτής. Ο Κολέτης ως ένα βαθμό ήταν και αυτός με τις πελατειακές του σχέσεις. Ο Θεόδωρος Δελιγιάννης που οδήγησε την Ελλάδα στον πόλεμο του 97, έντιμος πολιτικός, αλλά όχι πολύ προνοητικός, θα έλεγα. Αυτοί ήταν οι Έλληνες δημοκόποι, οι αυτοί που κυνηγούσαν την ψήφο. Σε γενικές γραμμές ήμασταν τυχεροί. Και επειδή είχαμε καλές ηγεσίες, απομακρυνθήκαμε και από το πρότυπο του κατακερματισμού που λέγαμε πριν. Δυστυχώς τα τελευταία 30-40 χρόνια στη μεταπολιτευτική Ελλάδα, δεν ξέρω γιατί, αυτό πρέπει να μελετηθεί σοβαρά για να δούμε πώς ξαναγυρίζουμε στην κατακερματισμένη κοινωνία, εμπλουτισμένη μάλιστα, και εδώ είναι το δυστύχημα, από τον λαϊκισμό, αυτόν τον περιλάλητο λαϊκισμό που λέγαμε, ο οποίος ξαναγυρίζει και είναι ευεπίφορα τα κόμματα και τα δεξιά και τα αριστερά στο λαϊκισμό. Υπάρχει δεξιός λαϊκισμός με τα γνωστά συνθήματα και όλα αυτά και ακραίος μάλιστα, η Χρυσή Αυγή παραδείγματος χάρη, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, όπως τον λέγαμε ο Καρατζαφέρης, αυτή είναι ο δεξιός εκπρόσωπη του δεξιού λαϊκισμού και οι εκπρόσωποι του αριστερού λαϊκισμού που είναι πολλοί και ποικίλοι, τους οποίους γνωρίζουμε. Ένα μέρος έχει γίνει και κυβέρνηση σήμερα από αυτούς. Δεν λέω ότι είναι όλοι, αλλά πολλοί είναι. Λοιπόν, αριστερός λαϊκισμός, δεξιός λαϊκισμός. Σε τι συγκλίνουν οι δύο? Στον αντιευρωπαϊσμό τους, στο φόβο του ξένου, στους ψεκασμούς, όχι όλοι, αλλά μερικοί, στην μεγάλη συντάση να θεωρούν ότι όλοι μας υποβλέπουν και μας καταστρέφουν, γιατί είμαστε ο καλύτερος και ο πλέον έτσι σοβαρός και σημαντικός λαός του κόσμου και άλλα πολλά τέτοια. Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι, όπως όλοι ξέρουμε, είναι περιττό να σας το πω. Πιστεύω ότι το πρόβλημα της Ελλάδας σήμερα είναι η εκπαίδευση κυρίως, και εννοώ, όταν λέω εκπαίδευση, εννοώ μια ποικιλία
εκπαιδευτικών επιρροών, η μία είναι η οικογένεια. Συζητούσαμε πριν με τον κύριο Σταματίου και με άλλους γιατρούς του Ιδρύματος για το πώς οι γονείς της τελευταίας γενεάς χάλασαν τα παιδιά τους. Εμείς όταν μεγαλώναμε είχαμε μια άλλη διαπαιδαγώγηση, μεγαλώσαμε πολύ πιο σφιχτά. Η κοινωνία δεν είχε τότε πόρους για να περνάει καλά και να τα πετάει από το παράθυρο, ούτε να αγοράζει ξένα αυτοκίνητα και να επιβαρύνει το ισοζύγιο πληρωμών. Η Ελλάδα έκανε εισαγωγή δημητριακών, ας πούμε, διότι έτρωγε ψωμί ως επιτοπλίστων. Τώρα το ψωμί είναι για τους μη έχοντες, για τους φουκαράδες. Η κατάσταση λοιπόν είναι από τη μια μεριά ότι ένας γρήγορος πλουτισμός μετά το 1974 έφερε πολλά κακά στην διαπαιδαγώγηση των ανθρώπων, ιδίως των νέων, παροχές εύκολες από την οικογένεια χωρίς αντίτιμο εργασίας, παροχές του κράτους χωρίς αντίτιμο πρόοδου και μεγάλες ανόδους στο μισθολόγιο χωρίς αντίστοιχη αύξηση της παραγωγικότητας, τεράστιο κράτος το οποίο βόλευε έτσι τους ημέτερους κομματικούς και άλλους, που πήγαιναν οι φίλοι της εκάστοτε κυβερνήσεως, οι ψηφοφόροι, οι εν πάση περιπτώσει οι πελάτες, να τους πούμε έτσι σε γενικές γραμμές, πήγαιναν στο κράτος για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Δεν ήταν μεγάλη βέβαια η μισθή, αλλά ήταν μεγάλη η βεβαιότηση ότι εκεί θα είσαι για πάντα και δεν θα χρειαστεί να κάνεις και πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα κράτος και δεν είναι απλώς ότι είναι ένα μεγάλο κράτος, είναι και αναποτελεσματικό. Γιατί ένα κράτος που δημιουργείται χωρίς εξετάσεις έτσι δύσκολες για να μπουν οι καλύτεροι, οι πιο τουλάχιστον διαβασμένοι και εγγράμματοι, αλλά γιατί είναι εξάδελφος, θείος, παππούς, δεν ξέρω τι του καθενός, βουλευτή, μοιραία βγάζει σε ένα κράτος του μέσου όρου, ένα κράτος του μικρού παρανομαστή. Και όλοι αυτοί οι περισσότεροι που μπαίνουν στο κράτος, υπάρχουν και εξαιρέσεις, στατιστικές εξαιρέσεις βέβαια, είναι οδηγούν σε ένα μετριοκρατικό σύστημα. Και επειδή οι μέτροι δεν είναι επαναστάτες, δημιουργούν και μία συντηρητική νοοτροπία στο σύστημα. Δηλαδή κρατάμε τα πράγματα όπως είναι γιατί δεν ξέρουμε το καινούριο τι θα μας φέρει. Αυτό, αν θέλετε, όσο περίεργο και αν ακούγεται σε μια χώρα που έχει αυτή τη στιγμή μία αριστερή κυβέρνηση, ας το πούμε έτσι, με μια προσθήκη δεξιά, ας πούμε, τον Καμένο, είναι ότι έχουμε δυο λογιών συντηρητικές πλέον καταστάσεις. Η μία είναι της δεξιάς και η άλλη της αριστεράς, οι οποίες μοιάζουν σε πάρα πολλά. Δεν μοιάζουν σε όλα, διαφέρουν στο ότι η μία θεωρεί την Ευρώπη αγαθό ακόμα, αν και όχι ο κύριος Καμένος, ο κύριος Καμένος ανήκει στην άλλη όχθη, και απ' την άλλη μεριά θεωρούν ότι οι Έλληνες πρέπει να επιζήσουν οπωσδήποτε και να βοηθηθούν κλπ. Και οι άλλοι ότι η Ευρώπη, ναι μεν είναι απαραίτητη ότι ο περισσότερος κόσμος τη θέλει, οπότε δεν θα τα βάλουμε με την Ευρώπη γιατί θα χάσουμε τους ψηφοφόρους μας, αλλά δεν θα δείξουμε και μεγάλο ζήλο για να παρακολουθήσουμε τους όρους της συμβίωσης με την Ευρώπη. Αυτά όλα μας έχουν ανησυχήσει βέβαια και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αν η Ελλάδα εκπέσει, δηλαδή γίνει και ανοιχτά μια χώρα που έχει πτωχεύσει, γιατί στην ουσία έχει πτωχεύσει αλλά διατηρείται στη ζωή με τεχνητούς τρόπους, τότε θα πάμε σε ένα νόμισμα το οποίο θα κόβουμε πλέον ελεύθερα. Η κυρία Μακρύ ονειρεύτηκε ένα τυπογραφείο που θα βγάζει ευρώ. Εμείς δεν θα μπορούμε βέβαια ποτέ να βγάλουμε ευρώ, αυτό είναι αστείο. Αλλά θα μπορούμε να τυπώνουμε όσες δραχμές θέλουμε. Και το να τυπώνεις πολλές δραχμές σημαίνει ότι θα βγάλεις ένα πληθωριστικό νόμισμα το οποίο κανείς δεν θα θέλει. Ούτε οι ξένοι βέβαια, ούτε οι μέτεροι.
Μπορεί λοιπόν να φανταστεί κανείς από άλλες εποχές στην ελληνική ιστορία τι θα σημαίνει η επιστροφή στη δραχμή. Δεν μας έχει ξανασυμβεί επιστροφή, αλλά μας έχουν συμβεί οι συνθήκες που οδήγησαν στην πλήρη έκπτωση της δραχμής. Και αυτά είναι βέβαια όλα πάρα πολύ δυσάρεστες προοπτικές που πραγματικά ελπίζω να μην υπάρξουν. Ποια είναι η λύση σε όλα αυτά? Εγώ θεωρώ ότι η λύση είναι η εκπαίδευση. Είπα πριν για την κακή εκπαίδευση από το σπίτι, αλλά υπάρχει και η κακή εκπαίδευση από το σχολείο. Διότι ο συνδικαλισμός στη δευτεροβάθμια ιδίως εκπαίδευση δημιούργησε ένα τέρας που λέγεται ΟΛΜΕ. Η ΟΛΜΕ ασχολείται νυχθημερών με το πώς να κρατήσει τα πράγματα όπως είναι. Πάλι ο συντηρητισμός που σας έλεγα. Να μην αλλάξει τίποτα. Να είναι απολύτως ανεξέλεγκτοι οι καθηγητές. Και όταν μάλιστα τσακώθηκα κάποτε, ήμουν πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας και είπα στον κύριο, πώς τον λέγανε, τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ, σε Άκης, ξεχνάω το όνομά του, κάπως, δεν θυμάμαι τώρα, θα μου έρθει ίσως, του είπα, λέω, καλά, γιατί, λέω, οι καθηγητές πανεπιστημίου δέχονται την αξιολόγηση που είναι απαραίτητη για να μπορέσει κανείς να πάει μπροστά και όχι οι καθηγητές του Λυκείου και του Γυμνασίου? Και μου απάντησε ένα πάρα πολύ παράδοξο πράγμα, μου λέει, γιατί εμείς η σχέση μας με τους μαθητές είναι ευαίσθητη και αν μας δουν να αξιολογούμαστε θα χάσουν την εμπιστοσύνη τους στο άτομό μας. Λέω, έλα Χριστέ, πού ακούστηκε αυτό? Ίσα ίσα θα καταλάβουν ότι είσαστε καλοί ή τέλος πάντων ότι χρειάζεται να κάνετε μια μεγαλύτερη προσπάθεια. Αυτό προς Θεού, λέω, είναι η βάση κάθε εξέλιξης, να αξιολογούνται οι άνθρωποι για να ξέρουν και τι ελαττώματα έχουν. Εγώ χαιρόμουν να βλέπω τις φοιτητικές αξιολογίες που λέγανε μερικοί, ναι, καλός είναι, αλλά είναι λίγο δύσκολος. Δεν καταλαβαίνουμε τι λέει. Άλλοι λέγανε, ναι, έρχεται στα μαθήματα, αλλά μας βάζει πολύ δύσκολες ερωτήσεις σε εξετάσεις. Εντάξει, αυτά είναι νόμιμα και πολύ καλό να τα ξέρει κανείς. Και πώς θα ξέρεις τον εαυτό σου, αν δεν στο πουν οι άλλοι? Θα κοιτάζεις τον καθρέφτη και θα λες, τι ωραίος που είμαι και τι καλά που τα λέω? Θέλω να πω, δεν είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, κακή εκπαίδευση, προβληματικό πανεπιστήμιο δυστυχώς, όχι γιατί δεν έχει καλούς καθηγητές, έχει και πολύ καλούς καθηγητές, μάλιστα γιατί τα τελευταία χρόνια οι ευκαιρίες ευρέσεως εργασίας στο εξωτερικό είναι πολύ μικρές. Παντού υπάρχει πρόβλημα, συνεπώς πάρα πολύ καλοί συνάδελφοι έρχονται στην Ελλάδα και πολλοί γίνονται καθηγητές. Πολύ καλοί καθηγητές, ίσως καλύτεροι παραποτέ θα έλεγα, αλλά υπό ένα καθεστώς ομοιρίας. Ποιο είναι το καθεστώς ομοιρίας? Είναι αυτός ο θεσμός που απειλεί να επαναφέρει, μάλλον δήλωσε ότι επαναφέρει ο κύριος Κουράκης, ότι των αιωνίων φοιτητών πολιτευτών. Πολιτευτών είναι δικό μου. Αυτός είπε των αιωνίων φοιτητών. Τώρα, το να υπόσχεσαι ότι θα φέρεις πίσω τους αιώνιους φοιτητές είναι από μόνο του ένα πλήν. Ένα μεγάλο πλήν, διότι η προσφορά των αιωνίων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο, σας το λέω με πλήρη γνώση των συνεπειών, του νόμου που λένε, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εκλέγουν τους πριτάνιους που γνωρίσαμε την τελευταία τετραετία. Είναι άτομα αδιάφορα πρώτον, αλλά είναι ο βιότοπος των πολιτευτών που βγαίνουν από τα Πανεπιστήμια, οι οποίοι δεν κάνουν απολύτως, σχεδόν με εξαιρέσεις βέβαια, τίποτα άλλο από το να πολιτεύονται. Να δημιουργούν προβλήματα, να καταλαμβάνουν αίθουσες, να παίρνουν το γραφείο και να το χτίζουν, όπως καλή ώρα χτίσαν το δικό μου. Δεν ήμουν μέσα όταν το χτίζαν, ήταν μια συνάδελφός μου η οποία τρόμαξε κακομήρα και έφυγε κακήν κακός. Τι να σας πω, είναι μια εικόνα απίστευτη που δεν βλέπεις πουθενά πλέον, πουθενά. Πήγα στα Τύρανα πριν από χρόνια και τους ζήλεψα. Δεν υπήρχε, όχι γραφίτι, τίποτα, σκόνη στους τοίχους του Πανεπιστημίου. Και λέω, για κοίτα ρε παιδί μου, οι γείτονές μας και αδελφοί Αλβανοί τα έχουν καταφέρει μια χαρά, τουλάχιστον ως προς την ευπρέπεια του Πανεπιστημίου. Το δικό μας το ξέρετε, περιττό να σας το πω. Λοιπόν, αυτά όλα απειλούν να τα επαναφέρουν. Τώρα, γιατί είναι λαϊκό αίτημα να είναι το Πανεπιστήμιο αχούρι? Είναι λαϊκό αίτημα να βγάζει τους χειρότερους Πριτάνης? Είναι λαϊκό αίτημα να φέρει όλους αυτούς τους πολιτευτές ψηφοφόρους?
Κάναμε ένα νόμο, είχε κάνει η Γιαννάκου η Καημένη, μια σπουδαία γυναίκα η οποία πλήρωσε το ενδιαφέρον της για την παιδεία, είχε φέρει τον νόμο για την κατάργηση της εκλογής των Πριτάνιων από τα κόμματα μόνον. Δηλαδή είπαμε να ψηφίζουν όλοι οι φοιτητές. Αυτό χάλασε διότι οι φοιτητές των κομμάτων, όλων των κομμάτων, εμπόδιζαν τους μη κομματικούς να πάνε να ψηφίσουν. Τι να πει κανείς. Και έτσι αυτό περίπου στην πράξη ξέπεσε, με αποτέλεσμα ο επόμενος νόμος της Διαμαντοπούλου, που επίσης είναι ένας εξαιρετικός νόμος, είπε πολύ μικρή εκπροσώπηση των φοιτητών στα συμβούλια των τμήματων, όπως λέγονται τώρα, τα οποία είναι και αποτελούνται και από κορυφαίους Έλληνες της Διασποράς, τα περισσότερα. Σας τα λέω όλα αυτά για να σας πω ότι κινδυνεύουμε να χάσουμε και ένα καλό που βγήκε μετά από 15 χρόνια προσπάθειας. Αν όχι 15, 10 χρόνια προσπάθειας, για να είμαι ακριβέστερος. Το 2004 ξεκίνησε και το 2015 απειλεί να ξεγίνει. Σας τα λέω όλα αυτά για να σας πω ότι οι αρματολοί είναι μια χαρά και δουλεύουν. Έχουν ξαναγυρίσει στο κουρμπέτι τους και δουλεύουν εις βάρος της προόδου της Ελλάδος και του δρόμου της προς μια, τέλος πάντων, ανεπτυγμένη χώρα όπως θα θέλαμε όλοι για τα παιδιά μας. Φοβάμαι ότι από αυτή την άποψη είμαι λίγο απαισιόδοξος. Ελπίζω, γιατί θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός μας δεν είναι ανόητος, τον εγνώρισα, δεν ξέρει πολλά, αλλά ένας έξυπνος άνθρωπος μαθαίνει και γρήγορα. Ελπίζω ότι θα καταλάβει τα προβλήματα και ότι θα αλλάξει ρότα καθοδόν. Αυτά είχα να σας πω. Αν υπάρχουν απορίες, πολύ ευχαρίστως να τις ακούσω.